Γεια σας. Σε αυτό το επεισόδιο θα αναφερθούμε στους σταθμούς εργασίας ποδηλάτου και συγκεκριμένα πώς μπορούμε να φτιάξουμε έναν επαγγελματικό σταθμό εργασίας για το ποδήλατό μας και ιδιαίτερα για ένα e-bike το οποίο είναι συνήθως πιο βαρύ από ένα απλό ποδήλατο, οπότε χρειάζεται μια καλή ποιότητα κατασκευής και ένα σταθμό εργασίας αρκετά ποιοτικό για να μπορεί να αντέξει πιθανόν εργασίες που θα κάνουμε, οι οποίες μπορεί να είναι πολύ απλές, από το λάδωμα της αλυσίδας, επιθεώρηση των φρένων ή κάτι τέτοιο. Οπωσδήποτε, ο σταθμός εργασίας ποδηλάτου είναι ένα αξεσουάρ που μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ, ειδικά αν ασχολιόμαστε αρκετά με το ποδήλατο. Είναι κάτι που θα μας βοηθήσει και σίγουρα αξίζει να το έχουμε. Για την κατασκευή αυτού του σταθμού εργασίας θα χρειαστούμε ένα έτοιμο τμήμα, μια έτοιμη βάση που είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι, την οποία μπορούμε να την βρούμε, να την πάρουμε από το ίντερνετ, και την υπόλοιπη κατασκευή που θα τη φτιάξουμε μόνοι μας. Θα σας δείξω ποια είναι η ιδέα για την κατασκευή. Για την κατασκευή του σταθμού εργασίας το βασικό που θα χρειαστούμε είναι η έτοιμη αρπάγη, την οποία είναι δύσκολο να κατασκευάσουμε. Μπορούμε μόνο να βρούμε από το ίντερνετ, γιατί έχει πολύπλοκη λειτουργία. Μπορούμε να φροντίσουμε να βρούμε μία που είναι καλής ποιότητας, να έχει όλο μεταλλικά μέρη, όπως αυτή που βρήκα εγώ. Το μειονέκτημα είναι ότι αυτές οι μικρές βάσεις είναι για σταθερή επιφάνεια, δηλαδή καρφώνεται πάνω στον τοίχο και μας προσφέρει πολύ μικρή λειτουργικότητα όταν θέλουμε να χειριστούμε το ποδήλατό μας. Εμείς λοιπόν θα πάρουμε αυτήν εδώ την έτοιμη αρπάγη και θα την βάλουμε σε μια δική μας βάση, αυτήν εδώ που βλέπετε εδώ, η οποία ουσιαστικά αποτελείται από ένα στήλο, ένα 80 περίπου μήκος και διαμέτρου, όπως βλέπετε εδώ, είναι γύρω στα 4,5 εκατοστά. Αυτή η σωλήνα είναι τοποθετημένη σε μία βάση σχήματος τραπεζίου και στην κάτω μεριά έχουμε προσθέσει και ρόδες για να μπορούμε να τη μετακινούμε, να την περιστρέφουμε. Όπως βλέπετε, είναι μια πάρα πολύ σταθερή βάση. Μπορεί να κρατήσει πολύ περισσότερο από ένα ποδήλατο. Και το δεύτερο σημαντικό κομμάτι είναι να πάρουμε ένα δεύτερο σωλήνα, λίγο μεγαλύτερο από τον πρώτο, ο οποίος θα έχει λίγο μεγαλύτερη διάμετρο, γύρω στα 5,5 εκατοστά, και ο οποίος θα μπορεί να μπει εδώ επάνω και να ολισθαίνει, για να μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να ανεβοκατεβάζουμε τη βάση. Εδώ πέρα λοιπόν, με έναν πύρο μπορούμε να κανονίζουμε κάθε φορά το ύψος εργασίας που θέλουμε να δουλέψουμε. Εδώ επάνω θα πάμε να προσαρμόσουμε την αρπάγη μας και να είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε την βάση. Ο σταθμός τώρα βλέπουμε είναι έτοιμος. Μπορούμε να κατεβάζουμε όσο χαμηλά θέλουμε και να ανεβάζουμε όλο το σύστημα στο ύψος που θέλουμε. Φυσικά, στο σημείο που θέλουμε να σταματήσουμε το σταθεροποιούμε, βάζοντας αυτήν εδώ την περόινη. Σταθεροποιούμε και για να το ασφαλίσουμε ακόμα περισσότερο περνάμε και μια δεύτερη περόινη. Οπότε βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ σταθερό. Γυρίζει οριζόντια, κάθετα μάλλον, και μπορούμε και οριζόντια γυρνώντας όλη τη βάση. Και φυσικά μπορούμε να σταθεροποιήσουμε πληγώνοντας κάποιον από τους τροχούς της βάσης για να μην κινέται το όλο σύστημα. Πάμε να το δούμε στην πράξη. Πλησιάζουμε το ποδήλατό μας, το φέρνουμε σε μια θέση και διαλέγουμε το σημείο που θα το πιάσει η αρπάγη. Εγώ έχω διαλέξει αυτό εδώ το σημείο, κατά τη σάλα. Ανοίγουμε εδώ σχετικά την αρπάγη. Βλέπετε, ανοίγει.
φτάσουμε μέσα το ποδήλατο και το ασφαλίσουμε. Κλειδώνουμε και τη γωνία που θέλουμε. Και ήρθε η ώρα της να το ανοιξώσουμε. Έχουμε στα χέρια μας τον πύρο, τον οποίο θα ασφαλίσουμε. Μπορούμε να ασφαλίσουμε και τη βάση ολόκληρη για να μην κινείται. Σηκώνουμε εδώ λοιπόν τη βάση του ποδηλάτου. Είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε. Βλέπετε, υπάρχει αρκετός χώρος. Εάν γυρίσω εδώ, βλέπουμε ότι υπάρχει και χώρος εδώ αρκετός για να δουλέψω και με τα πετάρ. Και αυτός είναι ο λόγος που στο στήλο αρχικά έχουμε δώσει μια μικρή κλίση για να μας αφήνει αρκετό χώρο. Βλέπετε λοιπόν ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Να λαδώσουμε την αλυσίδα μας.